Ονσίφορο στη συνέχεια. Εδώ η σέντρα του Θοδωρίδη. Πολύ καλή παλιά με φοβερά φάλτσα. Εδώ είναι η Σαλαμίνα μπροστά. Με τον Πιτσέλη που θέλει χώρο. Ελευθερώθηκε το σουτ έξω. Ο Γκρέι για τον Ρόκε. Το σουτ του Ρόκε. Επέμβαση και πάλι σπουδαία σε κόρνερα τον Βάλε. Μια Σαλαμίνα μπροστά και βάλει με τον Τζούλιαν Γκρέι. Ο Άγγλος που θα δοκιμάσει το πόδι του και θα στοχίσει. Εδώ η παλιά, από κανονική θέση φεύγει ο Παπουλής που μπήκε στην περιοχή, έπεσε κάτω, τίποτα λέει ο Χρυσοστόμου. Συγκλίνει ο Ελλαδίτης, κάθε την παλιά είναι καλή, ο Παπουλής βγήκε, αφήνει και πάλι, έπεσε κάτω, αφήνει και πάλι. Σεντράριο Λόπες βγήκε, ο Κόβατς, άστοχη έξοδος, ο Ντάντι χάνει μια ευκαιρία πολύ μεγάλη για τον Απόλλωνα στο 36. Ναι, ακριβώς. Εδώ Γκαρσία που πέρασε, η παλιά τον Ντάντι, ο οποίος κέρδισε την κόντρα, βγήκε ο Κόβατς, έπεσε στο έδαφος και έχουμε πέναλτι. Στο 41. Παπουλής απέναντι από τον Κόβατς, εκτελεί, σώζει ο Κόβατς και διώχνει σε κόρνερ. Εντάξει, έχει κάνει ένα-δυο βήματα έξω ο Κόβατς. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη παράβαση. Παπουλής απέναντι από τον Κόβατς για δεύτερη φορά. Ελλαδίτης εκτελεί 1-0 για τον Απόλλωνα στο 44. Υπάρχει ικανοποίηση στον Απόλλωνα. Έχει γίνει επικίνδυνος από στιγμένες μπάλες. Παπουλής εκτέλεσε απευθείας. 2-0 για τον Απόλλωνα. Ξανά εδώ το κόρνερ. Θοδωρίδης σαν έχεις αυτή την εκτέλεση. Καλή εκτέλεση, 3-0. Ο Μαρκόσκι δεν το κάνει προηγουμένως, το κάνει τώρα. Δούμε την φάση με τον Χατζιπαντελίδη. Καλή παλιά τον Σεμέδο απέναντι από τον Βάλε που σώζει και πάλι. Το οποίο πάντως έκλεισε με τους γηπεδούχους. Εδώ Δοχτάρη, δεύτερη επέμβαση, το γκολ από τον Όπερ. Αντρές Όπερ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Προσποίηση, σέντρα καλή, κεφαλιά καρφωτή στο δοκάρι, δεύτερη